Τελείωσε τι έκανε, έπεσε. Τελείωσε. Αυτό είναι ο Κουέστα, ο τερματοφύλακας του Άρεως που έπιασε και ένα πέρα τις προάλλες. Που δεν πέτυχε την μπάλα ο Μαρκόφσκι. Εντάξει, μιλάμε δηλαδή πόσο βόδι μπορεί να είσαι, αδερφέ μου, για να παίρνεις φόρα και να μην πετυχαίνεις την μπάλα. Είναι δύσκολο αυτό, Σταύρο, φίλε μου. Είναι δύσκολο. Ναι, δύσκολο είναι. Δεν έχει αυτή την ευκολία που είχες εσύ χθες και εγώ. Ναι, έτσι, φίλε. για να επενέσουμε το σπίτι μας. Όχι, δεν θα επενέσουμε το σπίτι μας. Θα πρέπει να μας αποθεώσει το κοινό, φίλε. Ναι. Περίμενε λίγο. Δηλαδή... Να κάνω ένα post στο Facebook. Να κάνω ένα post, φίλε. Τσαμπουκά. Ναι, ενώ κάνεις το post, post και θα επανέλθουμε στα στοιχηματικά μας και τις επιτυχίες χθεσινές, ναι, πρέπει να συγχαρούμε όλοι τον Ιγκέρ Κασίγιας, ο οποίος συμπλήρωσε 20 συνεχόμενα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίες στο Champions League. Τα 17 με την Real Madrid και τα 3 τελευταία με την Porto. Δηλαδή, Σταύρο μου, κάνε λίγο εικόνα στο μυαλό σου. 18χρονος ο Ιγκέρ Κασίγιας, πήγαινε τρίτη λυκείου εκεί στην Ισπανία και τον έλεγε τον καθηγητή, σήμερα δεν μπορώ να έρθω γιατί έχω μάτς. Ναι. Τώρα θα τον έλεγε ο άλλος, όχι φίλε μου, μην πηγαίνεις στα παιχνίδια, η γνώση είναι δύναμη, μην είναι κοντά μας. Και αυτός θα τον έλεγε τον καθηγητή, δεν καταλάβατε καλά, παίζω εγώ σήμερα. Παίζω, δηλαδή είμαι στους βασικούς της Ρεάλ, ξεκινάω. 20 χρόνια Champions League. Ναι, είναι απίστευτο, έτσι. Ξέρεις, υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που δεν κάνουν 20 λεπτά σε προπόνηση μεγάλης ομάδος. Και το κουβαλάνε μετά. Στην μπορεί να έχουν. Στην Ρεάλ μπορεί να έχει 800 τους παίκτες στην ιστορία που ήταν στο ρόστερ και δεν ακούμπησαν ποτέ. Βέβαια, θα έχει, βέβαια. Ναι, πέρασε το Ryan Giggs. Έτσι, αυτό ήταν. Άλλο το τέμ. 19 έχει αυτός, 20 φέτος. Ναι, άλλο το τέμ. Ναι. Σταθμός. Παίκτης κόμβος, ορόσημο. Άστο, φίλε. Πάνω, κάτω, γκολ, ποιότητα. Αυτός, είναι αυτός που έδινε το κάτι παραπάνω σε εκείνη τη μάστερ του Ferguson. Όλοι λέγανε τον Μπέκαμ, τον Σκόουλς, τον. Αυτός είχε και, τη μαγική λέξη, τη διάρκεια στο ποδόσφαιρο. Είναι καταπληκτική αυτή η λέξη. Δεν πέρασε αδιάτον αστέρας. Αλλά έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε σε όλες τις χρονικές περιόδους. Κανονικά και με τον νόμο. Και για να εστιάσουμε λίγο στις επιτυχίες χθεσινές, Σταύρο, που οργίασε στοιχηματικά. Πραγματικά, ρε φίλε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα αισθάνομαι άσχημα, γιατί με το που γράφτηκα στην Κολμπέτ, εντάξει, το κοντέρ έγραψε πολλά. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, Σοφάκη, να το μεταφέρεις αυτό. Είναι χαρά της Κολμπέτ να πληρώνει τους παίκτες της. Θέλω να μου πεις την εμπειρία σου. Ναι. Γιατί έμαθα, πήρες τηλέφωνο, εξυπηρετήθηκες. Ήταν εκπληκτικό το τμήμα εξυπηρέτησης. Κέρδισες, πληρωμή άμεσα, να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή και μίλησα με μια κοπέλα, ναι, η οποία πρέπει να έχει πάρα πολύ θετική άβρα στη ζωή της. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να είναι τέλος πάντων. Δηλαδή αυτή που είναι δίπλα της πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Δηλαδή αυτό κατάλαβα εγώ από τον ήχο που ήρθε στα αυτή μου. Όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι. Στάβομαι εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι τα λεφτά χοροπηδάνε στην τσεπούλα σου. Ναι, είσαι τόσο ωραία, μια γλυκιά έκφραση σήμερα. Ναι, ναι. Εκπέμπει μια γαλλική. Είναι, ρε φίλε, και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή τέτοια ζωγραφιά. Ρε είχαμε από Κετίνα. Κανονικά, Σταύρο, αυτά τα στοιχήματα που βρήκες εσύ και αναφερόμαστε στο 4-5-6 που έπαιξες και βρήκες 6 στα 6, αυτά οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Goldbet, πριν παίξουν τα μάτς, πρέπει να πληρώνουν τη σκέψη και να σε πληρώνουν ακαριαία και μετά να γίνονται τα παιχνίδια. Όμως, θα σε κάνω μια γλυκιά παρατήρηση, γιατί σε αυτόν τον χώρο ξέρεις ότι έχω πολλαπλή εμπειρία από σένα. Ναι, βεβαίως. Όταν λοιπόν παίζεις 4-5-6 και βάζεις 22 ευρώ για 1400 και κερδίζεις, πέτα και ένα δεκάρικο γελίο ολόκληρο το εξάρι να συμπαρασύρει το στοίχημά σου, θα γράψεις άλλες 2000. Λες. Βέβαια, φίλε μου, έτσι αγκαλιάζεις το στοίχημα. Γιατί με το πεντάρι σου, που είναι δύσκολο να βγάλεις εξάρι, το έχουμε ξαναπεί, θα τα πάρεις τα χρήματά σου, αυτά που έχεις επενδύσει. Με το πεντάρι μου είμαι 5 φορές πάνω. Όχι, τι λέω, ρε. 10 φορές πάνω. Ναι, είπαμε, ξεκινάμε, τι είναι, να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα χρήματά μας. Ναι. Έτσι, αυτό είναι. Οπότε το βάζεις μια ολόκληρο και το ίδιο στοίχημα 4-5-6. Το παίζω με ένα ευρώ τη στήλη, ρε. Ναι, αγάπη μου, και αυτό σου λέω. Άρα να παίξω και ένα δεκάρικο σέκο, σκέτο. Πώς το λένε, πώς το λέτε εδώ διαφορετικά. Ναι, ρε, 4-5-6, αντί να παίζω. Θα παίζεις 4-5-6. Θα παίζω 32. Μπράβο, τέλεια, απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Έτσι, θα παίζεις 32. Ναι. Οπότε σήμερα θα ήσουν ο πλουσιότερος κατά 3-200 και όχι κατά 1300. Αν έβαζε αυτό το σύγχαμα δεύτερο. Με το αν στη ζωή μας δεν κάνουμε τίποτα. Η εικόνα του αγώνα με δικαίωνε. Τι είναι. Να πούμε ότι αναφερόμαστε στου ακροατές για την Ίντερ. Το Ίντερ Τότεναμ. Όπου η Τότεναμ δείχνει ομάδα Α εθνικής και η Ίντερ δείχνει ομάδα Γ εθνικής. Για 88 έχει αποδείξει όμως η Tottenham ότι δεν είναι στο over the top στις 6-7 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Όχι, αλλά μεταξύ κάτι της λείπει, το ξέρουμε αυτό όλοι. Ναι, αλλά μεταξύ τους υπάρχει τεράστια διαφορά, ρε φίλε. Είδες όμως ότι όταν μπήκε ο Icardi, αυτό το μέγιστο σεντερφόρ, ο εκπληκτικός ποδοσφαιριστής αυτός,
Ναι. Στην προσωπική του ζωή δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει, μη γελάς. Έκανε διάφορα νομίματα. Ναι. Παγερά διάφορα αυτά. Το κρίνουμε σαν ποδοσφαιριστή. Ναι. Ο εκπληκτικός αυτός, βάζοντας αυτό το γκολ ποίημα. Και για πες μου, φίλε Σταύρο, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ έχει βάλει ανάλογο τέτοιο γκολ, τώρα που μιλάμε. Πατσαβουριά σε πρώτο χρόνο. Ναι, σε πρώτο χρόνο από σέντρα. Μην μου πει Τζόνι Αναστασιάδη. Ποια Τζόνι θα πω. Ναι. Εδώ μιλάμε σοβαρά, δεν την ισοπεδώνουμε τη συζήτηση. Ο Τζόνι έβαλε εκείνο το ψαλίδι με τη δόξα δράμα στο καλύτερο γκολ του κόσμου που περίμενε να πάρει 5 εκατομμύρια μετρητά και τον είπα να πάει σε ένα ταξίδι στα Γιάννενα. Ναι. Αυτό. Ναι, αλλά δεν θυμάσαι τον γκολ του ΠΑΟΚ. Μαγικό. Γιαννάκη Σοκά στην Αθήνα. Μπράβο, μπράβο. Σε δίνω μισό πόντο. Ναι. Το μισό το βρήκε. Ναι. Απίστευτο γκολ. Καλά εκείνη τη μέρα με τον γκολ Μπαρμπούνια πιάνουμε. 8 επιθέσει, 4 γκολ έχουμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Φίλε, μα δείχνει την ποιότητα τη ομάδα. Εννοείται. Αυτό αποθεωνόμαστε εδώ πέρα για τα χθεσινά. Σταύρο, θέλω να εστιάσουμε σε κάτι ακόμα τώρα. Να αποχωρήσουμε. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για το ΠΑΟΚ Άρης τη επόμενη Τετάρτη. Ναι. Τετάρτη θα είναι το μάτς. Τετάρτη θα είναι το μάτς, λογικά. Ναι. Η πρόταση τη εκπομπή, η δική μου δηλαδή, δεν ξέρω αν πιστεύει και εσύ το ίδιο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί σε ρυθμού rotation. 100% ρε. Τι συζητάμε τώρα. Έχουμε τόσο βαθύ ρόστερ. Ναι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το μάτς με μια γλυκύτητα, να παίξουν οι νέοι παίκτες. Οι παλαιότεροι που είναι εκτός ομάδος. Εγώ δεν το λέω, δεν πιστεύω. Με βάση τη λογική πάντα μιλάμε. Λογική μιλάμε. Όταν έχεις να παίξεις Chelsea, ΑΕΚ και Ολυμπιακό και ενδιάμεσα υπάρχει ο Νεοφώτης στο Σάρις. Ναι, αλλά σε αγώνα ομίλου κυπέλλου. Σε αγώνα ομίλου κυπέλλου. Δηλαδή δεν είναι νοκάουτ παιχνίδι, ούτε είναι κρίνεται τίποτα. Έτσι ακριβώς. Εκεί έχω δύο must win παιχνίδια που είναι του πρωταθλήματος. Και έχουμε και τη γιορτή αύριο. Τη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και λένε αυτοί με την εντεκάδα που θα βάλουν, αν βάλουν αυτοί, εγώ θα είμαι καραούλι. Ναι. Θα πάω κόντρα σε όλα αυτά που λέω για την Τζέλση. Δηλαδή τι θα βάλουν. Έχουν. Δηλαδή έχουν κάτι πιτσιρικάδες, κάτι τέτοια. Θα έχουν και κανονικούς 6-7. Όχι. Ναι. Μακάρι να μας υποτιμήσουν. Μακάρι να διαφορήσουν για το παιχνίδι. Και μακάρι ο ΠΑΟΚ να γράψει άλλη μια λαμπρή ένδοξη σελίδα στην ευρωπαϊκή του ιστορία. Ναι. Τέλος πάντων, για να το πάρουμε σοβαρά το πράγμα, δεν είπε κανένας λόγος για τον ΠΑΟΚ να πιεστεί για το παιχνίδι Τετάρτης. Υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο κοστολογείται σε ένα τεράστιο ποσό. Παράδειγμα, υπάρχει ο ποδοσφαιριστής Κίτσιου. Είναι ευκαιρία να παίξει. Καλώς. Μπορεί να σκεφτεί ο προπονητής να πάρει το Βιερίνη από αριστερά και να τον βάλει δεξιά. Αυτό είναι για αύριο. Ας το Βιερίνη. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Ναι. Μπορεί να παίξει ο τερματοφύλακας Ωραίοι που είναι πιο μεγάλη οικονομική επένδυση. Να παίξει, να πάρει παιχνίδια. Βέβαια πρέπει να πάρει παιχνίδια. Και πρέπει να ενεργοποιηθεί και κάποιος άλλος πριν το Πασχαλάκι, γιατί βλέπουμε λίγο. Έτσι ακριβώς. Να είμαστε πανέτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι. Εννοείται. Όχι, όλα τα παιχνίδια έχουν κάποια χρήση. Εγώ με τις άποψεις λοιπόν, χωρίς να υποτιμώ τον Άρη και δεν έχω αυτή τη διάθεση, ωραία, ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει με τον βασικό του κορμό 100% αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Δεν γίνεται. Έτσι. Και αυτές φυσικά είναι δικές μας προτάσεις. Μα αυτό θα γίνει κιόλας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή στα 4 παιχνίδια δεν πρέπει κάπου να παίξει ο Χατζηρίδης. Πού θα παίξει. Έτσι. Ωραία. Η οποία είναι μια επένδυση 1,5 εκατομμυρίου το χρόνο. Ναι. Εντάξει, ο Τόσκα τον πήρα, δεν πρέπει να παίξει. Ο Τόσκα είναι 100% θα ξεκινήσει. Γι' αυτό σκέφτηκα το Βιερίνη δεξιά και τον Τόσκα αριστερά. Ναι, και απλά και τον Κίτσιλο, θα φροντίσουμε μεσοεπιθετικά να είμαστε πάλι ποιοτικοί. Λίγο Βάρντα, λίγο ξέρω εγώ, κανένα Μπίσε, κανένα τέτοιο, να πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε σπίτια μας. Ωραία. Για πες μου λίγο σήμερα, Σοφάκη, τι δίνει η Γκολμπέτ. Έχει ήδη πάλι διαστημιστές, αντίκριτες. Άγιαξ ΑΕΚ. Νωρίς, 8 παρα 5, μηδενική γκανιότητα στο συγκεκριμένο αγώνα. Στο πόσο είναι ο Άσος? Ο Άσος είναι στο 1.44 και το διπλό στο 15. Παίξε το διπλό εσύ άμα θέλεις. Εγώ θα παίξω την ΑΕΚ Άσο. Απλό φαντάζομαι. Ναι, αλλά σε σύστημα θα τη βάλω και με ένα handicap. Που πάει στα 2.10-2.15. Τι άλλα μάτσα έχει, Σοφάκη? Έχει Σακτάρ με τη Χόφενχάιμ. Πολύ ωραίο 8 over. Παρα 5 κι αυτό. Πολύ ωραίο over. Αυτοί οι δύο δεν πρέπει να έχουν βγάλει ποτέ άντερ στην ιστορία του. Young Moyd με τη Manchester στις 10. Manchester. Δεν ακουμπάμε Μουρίνιο. Ποτέ. Όχι, εγώ διαφωνώ. Εγώ θα τη βάλω τη United. Δεν τη βάζω. Όχι, θεωρώ ότι είναι χαοτική η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και ένα από τα σημεία τα οποία θα δώσω στο τελικά θα είναι η Manchester United εγώ στο διπλό. Θα μου επιτρέψεις. Βεβαίως, μα ναι. Αυτή είναι η χαρά του διαλόγου. Όπως είπα, και χαρά τη δημοκρατία. Ότι είναι συμπλεγματική η Νάπολη και ότι έχει αυτό το πρόβλημα, το θέμα στο μυαλό της ότι δεν μπορώ. Ναι. Που ξεκινάει από ψεγχώριες διοργανώσεις, γι' αυτό την κοντράραμε χθες, τη βάλαμε στο χί και μας βγήκε. Άλλο. Επίσης έχουμε Βαλένθια Γιουβέντους. Εδώ πολύ με δυσκολεύει αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις. Εγώ το βλέπω αυτό, γκολ γκολ. Εμένα με δυσκολεύει στο σημείο.
είναι η Γιουβέντος το απόλυτο φαβορί. Καλά, να φύγω. Κριστιάνο Ρονάλντο πάει η Ισπανία που έχει τους χώρους και τους χρόνους. Πάει, δεν έχω δει ρεπορτάζ. Θα πάει, θα πάει. Θα πάει. Εκεί πάει το μυαλό στο διπλό. Από την άλλη ο Ιταλός, ξέρεις ότι είναι κολομπαράς. Τώρα άμα είναι στο χ στο 60 θα το σβήσει. Ο Ιταλός είναι ο καθηγητής, ο μαέστρος αυτά εδώ. Ξέρει να παίρνει το τι πρέπει. Βλέπεις από τώρα, κάθε μάτς. Η Ίντερ 14 επίπεδα κάτω από την Τότεναμ, βρήκε τον τρόπο, το γύρισε. Κλωτσιά, μπουνιά, γιώμα, το ένα το άλλο. Όχι, στα 5 λεπτά δεν υπήρχε. Τα 5 τελευταία λεπτά η Τότεναμ δεν υπήρχε. Εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ναι. Σαν να περίμενα το μοιραίο είναι. Μεταξύ βάζει τον Κατρέβα και εδώ το βάλει δεξιά. Δηλαδή οι προπονητές όλες δεν καταλαβαίνουν πώς το. Ο Κατρέβα είναι κλασικός δεξιός half extreme. Και υπάρχει γνωστός μου φίλε Σταύρο που χθες το 85 έβαλε ανατροπή στην Goldbet με 67 ποσοστό, 20 ευρώ και καρπόθηκε 1340 ευρώ. Βεβαίως. Ναι. 20 ευρώ τι ψυχή έχουνε. 20 γελία ευρώ αυτή. Εδώ, ναι. Βγαίνουμε από εδώ και μέχρι να πάμε στη γωνία έχουμε φάει 20 ευρώ. Πανεύκολο. Άλλωστε όχι στο βήμα του 20 ευρώ. Σε κάθε βήμα. Ενώ όμως η Goldbet έχει τόσες. Θέλω να πάω πάλι το θέμα κάπου, το οποίο είναι πολύ συγκλονιστικό για τις εταιρείες όλες αυτές. Ενώ η Goldbet μοιράζει απλόχερα τα χρήματα. Δίνει τον αγώνα της. Να είναι όλοι καλύτερα. Δίνει έναν αγώνα, να είναι όλοι καλύτερα. Να χάσουν περίπτωση. Ναι, χθες ήταν καλύτερα. Ήταν καλύτερα. Μπορεί, αύριο δέχεται μια ανελαίτη επίθεση η Goldbet και άλλες 23 εταιρείες από το κράτος, το οποίο κάνει αυτή τη διαβούλευση και θα γίνει σε λίγο νόμος του κράτους, για να πληρώσει 5 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια για να έχει την άδεια. Το κόστος της άδειας. Δεν έχει αλλάξει αυτό ακόμα. Όχι, δεν έχει αλλάξει ακόμα. Αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που ετοιμάζουν το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου, γιατί μόνο έτσι, μόνο σαν εκτελεστές μπορούμε να τους δούμε, οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι για μια ακόμη φορά δεν βλέπουν το κοινωνικό σύνολο, εστιάζουν μόνο στους συμμετέρους και τίποτα άλλο. Δηλαδή, κάνανε έναν έλεγχο. Τα είπαμε ξανά, αλλά πρέπει να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Η Κύπρος με 850.000 πληθυσμό πληρώνει 115.000 ευρώ την άδεια για 5 χρόνια. Βάλτε το λίγο στο μυαλό σου. 25.000, ναι. Μπράβο. Θα πάμε σε μια μεγαλύτερη χώρα, πολύ μεγαλύτερη, έτσι, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 68 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια, πόσο είναι οι Άγγλοι, έτσι, πλέον 10... Που παίζουν και 70 εκατομμύρια, έτσι. Που παίζουν... Δηλαδή η γιαγιά... Μα λέει... ο William Hill και ο... Ναι, όχι, η γιαγιά πάει στο Μανάβι και του λέει έπαιξες count and beat. Έτσι ακριβώς, όμως το λες. Η Hamilton, η Raith Rovers, που άμας εκεί θα χαθείς, δεν ξέρεις που είναι. Εκεί είναι 10.000 ευρώ η άδεια, δηλαδή 50.000 στα 5 χρόνια και 3% από το γενικό τζίρο. Από το τζίρο, γιατί θέλει να έχει τζίρο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι. Και να υπάρχει και υγιής ανταγωνισμός. Μην γίνουν εταιρείες από 24-3, γιατί όταν υπάρχει ελεύθερος ανταγωνισμός, είδατε προηγουμένως μας ανέφερε η Σοφία ότι έχουμε μάτς με μηδενική γκανιώτα. Και θα υπάρχουν και άλλες προσφορές που ο στόχος θα είναι να είναι όλο ένα και καλύτερα για τους παίκτες. Σε άλλες εταιρείες που έδειξε μια ματιά, η ΑΕΚ είναι πιο κάτω. Ο Άγιαξ είναι πιο κάτω. Η Ιταλία με 60 εκατομμύρια κόσμο, έτσι, 14.200. Το χρόνο. Το χρόνο και 3% από το γενικό τζίρο. Στην Ελλάδα λοιπόν τι μιλάμε, θέλουν να περάσουν, να θεσμοθετήσουν. Να γίνει νόμος του κράτους. Η άδεια να κοστίζει 5 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Μπράβο. Και μετά 35% από τα μεικτά. Και στη συνέχεια 29% από τα καθαρά κέρδη, αν υπάρχουν. Δηλαδή με λίγα λόγια, εκτελέστε μας. Φέρτε τα λεφτά, κύριε, να τα παραδώσουμε στο κράτος. Αυτή είναι η με απλή λογική. Σε όλους τους κλάδους. Ναι. Και χωρίς φρουτάκια. Αυτό είναι το πιο κεντρικό από όλα. Τα πήρε όλα. Ναι, τα φρουτάκια, εταιρεία... όχι αυτά του Μανάβικου. Έτσι, θα πάνε σε μία εταιρεία, θα οδηγηθούν. Τα φρουτάκια από στις εταιρείες αυτές, στις 24, είναι το 50% του τζίρου τους. Τους κόβουν αυτόματα το 50%. Γιατί το κάνουν, πιστεύεις αυτό το πράγμα? Εγώ πιστεύω ότι έχουν παντελή άγνοια του αντικειμένου. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι κάνουν. Εγώ έτσι που μου τα λες, είναι σαν να μου λες ότι τα πήραν για να οικονομήσουν συγκεκριμένες εταιρείες. Δεν το λες αυτό. Μα δεν θέλω να το πω αυτό κάτι τέτοιο. Ούτε θέλω να φανταστώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν σε αυτή την Αγία χώρα. Δεν μπορεί να φτάσει. Απορώ πως μου φύγει κάτι τέτοιο από το στόμα. Δηλαδή πρέπει να σε ξέφυγε, Σταύρο. Δεν μιλάμε ότι οι μισοί είναι οι Ευαπόστολοι και άλλοι μισοί θέλουν να γίνουν, θέλουν να του μοιάσουν. Ναι. Δεν έβαζε γυναίκε μέσα. Γυναίκες. Τώρα που είμαι γυναίκες, αλλάζουν πάλι θέμα, έτσι κάνουμε βόλτα δεξιά και αριστερά. Η Ντόρα μας γίνεται καλύτερα. Έτσι θα βγει, ναι, θα βγει ξανά στους αγωνιστικούς χώρους. Ναι. Μας ακούει καθημερινά. Μπράβο της. Έτσι. Πολύ καλή επιλογή τώρα, μπράβο. Βεβαίως. Τα χαιρετίσματά μας σε Τέος δικηγόρο, η οποία και σήμερα περνώντας από το γραφείο την απόλαυσα με εκπληκτικό ντύσιμο.
επιτελεί το θεάρεστο, το θεάρεστο έργο της. Ένα έχω να σε πω. Ένα έχω να σε πω, φίλε μου. Ντύσιμο με τζιν που εκπέμπει απόλυτη γοητεία. Προφανώς υπάρχουν και τα προσόντα. Βεβαίως. Και συνδυασμός με γιαλιά. Γυαλιά κλασικής γραμματέας. Πώς πάνε με τις φούστες αυτές, τα κλασικά της παραδοσιακές. Τέτοια γυαλιά. Πολύ δυνατό. Α, το είπα γυαλιά. Στάβο, με έχεις δει ποτέ και αυτό με κάνει εντύπωση. Τρία πράγματα δεν έχω δει στη ζωή μου. Δεν σε είπα. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά. Όχι, εγώ ξέρω έναν. Εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι φίλοι μου κομμουνιστές είναι σε πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή, ό,τι σου λέω ακριβώς. Ναι. Δεύτερο, γιατί είμαι γυαλιά. Έχεις δει ποτέ γύφτο με γυαλιά. Με γυαλιά. Ναι, με γυαλιά μοιοπίας. Εγώ θα σου ρωτήσω άλλο πράγμα. Έχεις δει κηδεία γύφτου. Κηδεία γύφτου, πού πήγες τώρα. Όχι, γιατί, τι τους κάνουνε. Δεν ξέρω. Ε? Δεν ξέρω. Έχεις δει κηδεία γύφτου. Και σήμερα έχουμε ένα μυστικό καλεσμένο. Ναι. Μυστικό καλεσμένο, θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτόν. Ναι. Δεν θα ακούσει τη φωνή του το κοινό, είναι, το φιλοθέαμο κοινό. Ναι. Έχουμε το γνωστό τεράστιο ταξιτζή, Κίμωνα, ο οποίος επιστρέφει στη δουλειά, έτοιμος πάλι για μεγάλα ταξίδια. Ναι, δεν θέλει αυτά τα 3,5 ευρώ. Τον τρελαίνει το μυαλό. Λογικό. Χαζεύει 3,5. Όταν γράφει 3,5, τρέπομαι να δώσω 3,5 γιατί καταλαβαίνω τον άνθρωπο. Ναι, και είμαι τάλιρο μίνιμουμ. Ναι, θέλω να μπείτε στην καρδιά του ενός ταξιτζή που περιμένει 5 ώρες στο αεροδρόμιο να πάρει κάποιον και να τον πει Νικόπολης. Πάνε με τα πόδια, αδελφέ. Πάνε με τα πόδια. Δηλαδή ο άνθρωπος. Πάει χειρότερο. Για πες. Καζίνο. Καζίνο, θάνατος. Υπάρχει αυτό. Εκεί ο άλλος δεν ξέρει, έρχεται ο άλλος από τη Σουηδία. Ρε, και σου λέει το καζίνο θα είναι κάπου μακριά. Ναι, θα πάω στο καζίνο. Mm. Και μπαίνει στο καζίνο. Ο άλλος μεταξύ βλέπει κάποιον από τη Σουηδία. Έχω ένα φίλο, ταξιτζή, ο οποίος τι κάνει. Βάζει την τιμή και την ημερομηνία που είναι δίπλα. Ναι. Ωραία, και την ώρα. Τα προσθέτει όλα. Ό,τι γράψει. Ό,τι γράψει το κοντέλα, αγόρι μου, ναι. Λέει 17 και 35 είναι η ώρα. 17 και 35. Συν. Συν. 25 που γράφει και τέτοιο. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. Φαντάζει να έχει χάσει ο άνθρωπος την προηγούμενη μέρα. Πόσο έχουμε εδώ, 19 ενά του. 19, συν και αυτό. Είπα, στην τελευταία ψαβοταβέρνα που πήγα, έτσι, είδα λίγο χλωμά μούτρα του ιδιοκτήτη. Ναι. Λέω πρόβλημα. Ναι. Μέσα στο μυαλό μου θα έχει καμιά ψιλοήτα χθες. Ναι. Και χρεώθηκε η ψηλή μαρίδα αστακό μακαρονάδα. Αλλά τον άνθρωπο δεν τον κρίνεις αρνητικά. Δεν τον κρίνεις αρνητικά γιατί καταλαβαίνεις την κατάσταση. Μα το φίλο μου δεν τον κρίνω αρνητικά. Απλά μια φορά του είπα να με πετάξει στο Βόλο και μου ζήτησε 500 ευρώ. Και τι να κάνει, ήταν χαμένος. Εντάξει, εμένα βρήκε. Το εμένα βρήκε. Εδώ κολλάει η χρυσή αυτή η ατάκα, εμένα βρήκε. Ναι. Θέλω, Σταύρο μου, να μας πεις λοιπόν σήμερα που βλέπεις τα Champions League, τα σημερινά, τη δικιά σου τριάδα. Ας τις εξάδες. Εξάδα έτυχε χθες και πες ότι. Περίμενε, ορίστε. Θα σου πω τι έπαιξα. Βέβαια θα πούμε και άλλους αγώνες. Σήμερα έπαιξα. Η υπομονή είναι αρετή. Δεν μας κυνηγάει κανένα. Άγιαξ με ένα goal handicap. Ναι. Ωραία. Over 3,5. Αυτό δίνεις τώρα. Τα γράφει ο κόσμος. Τα γράφει ο κόσμος. Το Σαχτάρ Χόφενχάιμ. Over 3,5. Ναι. Over 3,5 γιατί πάει στο 2,60. Ρε φίλε. Είναι πολύ σεβαστό το νούμερο. Ωραία. Και επειδή έχω δει την Μπενφίκα δις. Και ακόμα πονάει ο κόλος μου. Ναι. Ωραία. Εδώ βλέπω goal τον Μπενφίκα Μπάγκεν. Μάλιστα. Ωραία. Αυτήν την πολύ ταπεινή τριάδα με 20 ευρώ μου δίνει 200. Είναι 10%. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Γλυκύτατο. Γλυκύτατο. Αυτό πόνταρα εγώ. Μετά από νίκη. Ναι. Γιατί μετά από νίκη μπορεί να φρικάρεις και να αρχίσεις να πετάς κατοστάρικα. Μα είπαμε τώρα. Ναι. Κάτσε να κάνουμε, είπαμε και να βάλουμε το απόφθεγμα της ημέρας στο στοιχηματικό. Ναι. Πολύ κεντρικό ρόλο παίζει η λέξη διαχείριση στο στοίχημα. Διαχείριση. Δεν έχουμε έπαυση τη στιγμή της επιτυχίας. Όχι. Παίζουμε ακριβώς τα ίδια νούμερα που παίζαμε ή διαζευτικό, κάποιος που θέλει να ρισκάρει παραπάνω και είναι ακριβώς η άλλη άκρη, τα παίζει παρολί. Δεν κρίνουμε αρνητικά ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Εγώ θεωρώ. Εμείς όμως προτείνουμε ότι πρέπει να παίξει με χαμηλά την μπάλα. Η στατιστική λέει ότι να σου πάει μία μέρα όπως η χθεσινή, να σου πάει και η επόμενη είναι 3%. Ωραία. Δηλαδή δεν και εννοείται αυτά που λέμε για τους εαυτούς μας είναι καθαρά χαβαλέ, έτσι και όμορφα, γιατί μπορούσαμε να μην πιάσουμε κανένα. Ναι, πολλές φορές γίνεται αυτό. Εμείς κάνουμε κάποιες προτάσεις, έτσι όπως και εσείς έχετε στη διακριτική σας ευχαίρεια, είναι με το δικό σας μυαλό να πάρετε και να φτιάξετε το φαγητό παύλα στοίχημα που σας αρέσει. Εγώ λέω λοιπόν ότι σπάνια θα κερδίσω δύο μέρες σερί, σπανιότατα. Χθες επειδή μου άνοιξε κιόλας, θεωρώ ότι δεν είναι μια τυχαία μέρα. Άρα σήμερα
μπαίνω με την ψυχολογία ότι είμαι καλά, αλλά προσοχή, μη παρασυρθώ. Θεωρώ αυτή την ταπεινή τριάδα. Ωραία, με εξαιρετικό ρίσκο είναι η αλήθεια. Το handicap, το handicap στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι απλό. Ναι, γιατί μπορεί να είναι 2-0 και να γίνει μια σέντρα στο πάμε μια κεφαλιά, ναι, γκολ, τα φιλιά μου. Αυτό, το handicap στο Champions League, ξέχωρα να συμπαθούμε ή αντιπαθούμε την ΑΕΚ, ωραία, μετά τα όσα γίνανε, είναι παιχνίδι Champions League και είναι τριπλή. Ο ΠΑΟΚ έχει παίξει 2 φορές στο Άμστερνταμ και δεν έχει χάσει. Ωραία, από εκεί και πέρα ποντάρουμε λόγω ποσοστού στο handicap 1. Ναι. Εντάξει. Το goal της Μπενφίκα με την Μπάγερ το θεωρώ πολύ, πολύ κοντά στην πραγματικότητα, γιατί έχουν πολύ ποιότητα και οι δύο ομάδες. Εντάξει, και Σαχτάρ Χόφενχαϊμ θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες παίζουν, που έχουν ρυθμό και ότι ούτε αμήνονται με ιδιαίτερο νταλγκά και τους αρέσει γενικότερα λίγο παραπάνω η επίθεση. Χωρίς να τις έχω δει φέτος και τις δύο. Εδώ είναι η λάκα. Ναι. Εντάξει, η Dortmund παραδείγματος χάρη σε σχέση με πέρσι είναι πολύ πιο σφιχτή ομάδα. Άλλη ομάδα. Όποιος παρασυρθεί από την εικόνα της Dortmund την παραδοσιακή, κάνει λάθος. Έτσι. Ωραία. Δεν είναι ομάδα που θα σκοράρει με ευκολία και θα δέχτηκε γκολ με ευκολία. Αλλά το πήρε το παιχνιδάκι χθες. Έδωσε το 2-10. Το γκολ ο Αμερικάνος το έβαλε. Ούτε είδα. Είδα το 0-1 και ούτε ασχολήθηκα. Ναι, ωραίος παίκτης αυτός. Πούλησιτς. Ναι, αυτός το έβαλε στο 85. Η δικιά μου λοιπόν τριάδα. Σήμερα είναι η εξής. Εγώ θα δώσω διπλό τη Manchester United. Goal goal το Valencia Juventus. Τι έδωσε το πρώτο? Διπλό τη Manchester United. Πόσο τη δίνει? Ένα ποσοστό όπως πρέπει, 1,76. Εντάξει, normal. Μια χαρά. Goal goal τη Valencia με τη Juventus. Ναι, καλό. Και θα κλείσω με το διπλό της Bayern με στην Benfica. Ωραία. Απλά είναι τα πράγματα. Θα σε ποντάρω, ρε φίλε. Αυτή είναι η σκέψη μου. Ναι, τώρα μπορεί να γελιοποιηθώ. Και αύριο να γελάνε και είναι νεκροί. Θα σε στηρίξω, κάτι φίλε, αυτό. Θα σε στηρίξω. Έτσι. Θα σε στηρίξω. Η στήριξη είναι σημαντική. Περίμενε. Έχουμε και λέμε. Ναι. Έδωσες δηλαδή διπλό μπάγερ. Διπλό απλό. Λαϊκό. Λαϊκό απλό. Λαϊκό. Αυτή είναι δουλειά. Διπλό το σύχαμα. Ναι, το σύχαμα για σένα. Ωραία, ναι. Ναι. Διπλό το σύχαμα. Ωραία. Το παιχνίδι που δεν πρέπει να κουμπίσει κανένας, μα κανένας, είναι το Βικτόρια Πλίζεν ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Τίποτα. Και φταίνει ποιος αξυπνή... και παίζουν ποιος θα ξυπνήσει πρώτος. Ποιος φταίει. Ναι, ναι. Θα χωριστούν και θα πούν ποιος φταίει. Μακριά. Εγώ ή εσύ. Ποιο άλλο έδωσε. Τη Βαλένθια. Γκολ γκολ. Α, και γκολ γκολ τη Βαλένθια. Πολύ ωραία μου. Γκολ γκολ τη Βαλένθια. Ένα σοβαρό ποσό. Σόφι, έχουμε δύο μάτς με μηδενική Γκανιώτα. Είπες ότι είναι ο Άγιαξ με την ΑΕΚ. Τα οποία για πες λίγο τα σημεία. Τη ΑΕΚ είπε 1,42 και ο Άσος. Ναι, το Χ. Το Χ 4,82. Καλά, το διπλό βάλετε και πάντα πληρωθεί τόσα θέλετε. Δεν είναι ανάγκη. Ναι, ναι. Δεν είναι ανάγκη με ποσοστό. Το Μπενφίκα Μπάγερν είναι ο Άσος στο 7,5. Το Χ στο 4,63. Ναι. Και το διπλό στο 1,95. Μια χάβουλα. Μια πολύ ωραία περίπτωση. Μια Μπενφίκα η οποία είναι πάρα πολύ καλή από ό,τι είδαμε στα δύο μάτς με του Πάου. Το φίλε. Όμως θεωρώ ότι οι άλλοι είναι τρεις σκάλες παραπάνω η Μπάγερ. Πάντα παίρνει αυτό εντάξει, που θέλει. Εγώ ποντάρω, κοιτάξτε τώρα. Είναι παιχνίδι από το σημείο. Δεν θα το κυνηγήσω ποτέ αγωνιστική. Προτιμώ τον γκολ εγώ, αλλά θα σε ακολουθήσω, ρε φίλε. Σε ακολούθησα ήδη. Ναι. Πατήθηκε το κουμπί. Ωραία. Ναι. Αλλά. Επειδή την είδα την Μπενφίκα, φίλε. Δύσκολη ομάδα. Ομάδες που έχουν ποιοτικά οχτάρια με τρεξίματα και οξυδέρκεια θα τις φοβάσαι. Να βάλει κανένα τάλιρο η Μπάγκερ. Αγόρι, μπορεί να βάλει τάλιρο γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ενός με τον άλλον είναι όντως ξεκάθαρα περισσότερα. Αλλά γιατί και πίσω η Μπενφίκα τώρα, αν ήμασταν λίγο πιο σοβαροί, εμείς θα τους κάναμε κηδεία. Αλλά με τη μέση και μπροστά, άστο. Για να κάνω μια ερωτησούλα τώρα, στο μυαλό έτσι τέτοια. Να μοχλεύσω λίγο τη μνήμη σου. Πες μου. Δεκαετία του 90 μέχρι το 2000, τρεις ποδοσφαιριστές που να έπαιξαν ΠΑΟ και Άρη, τρεις. Χαλκιάς. Δεκαετία του 90 είπα. Α, δεκαετία του 90 άστα, είπες, άστα αυτά τα πονηρά. Γιατί είχα μαζεμένους. Χαλκιά και Βιτόλο και να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Είχα μαζεμένους. Ναι, το 90. 90-2000, αυτή είναι δεκαετία του 90. 90-2000. Δεν είχαν και τίποτα, τι να τους πάρω τότε. Μπορμπόξ πότε έπαιξε. Ναι, αλλά δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ στον Άρη, έκανε ολόκληρη διαδρομή. Ο Αλεξανδρίδης.
Αυτός πήγε. Πήγε. Έκανε το έγκλημα. Αυτός πήγε. Έκανε και τη σέντα στο Δημητριάδη, να το ξέρεις. Ναι. Και είναι το γκολ που λέγαμε για το Βασίλη Δημητριάδη. Τη σέντα ο Κυριάκος την κάνει. Μην περνάει αυτά στα μουγκά. Ναι, ναι, όχι. Ναι, να ξέρεις. Πουλιοτόπουλος. Ιστορικές στιγμές. Πουλιοτόπουλος δεν πήγε από τον ΠΑΟΚ στον Άρη. Πήγε από τον ΠΑΟΚ στον Ιωνικό. Α, και θα σα πω, ας πω μια ωραία ιστορία για τον Πολιωτόπουλο. Μια ωραία ιστορία για τον Βαγγέλη. Πολλές ιστορίες για τον Πολιωτόπουλο, αλλά πάμε. Κάτσε να βρούμε την τέτοια. Γιουκούδης. Γιουκούδης, βέβαια. Ναι. Εντάξει, είπες. Είπα, ε. Θυμάσαι ένα Νικολάου Στόπερ που είχαμε. Ναι, ρε. Ε? Τον πήρε ο Άρης. Από τη Λάρισα. Δεν ακούμπησε σε εμάς, βέβαια. Δεν ακούμπησε ποτέ. Ποτέ. Και ο Παναγιωτήδης πήγε στον Άρη. Παναγιωτήδης, φίλε, ο οποίος ξέρει τι έχει κάνει. Όχι. Από τα γεννητσά, ένα δεξιμπάκ. Είναι και το περιβόητο παιχνίδι με την ΑΕΚ που με κερδίσουμε, βγαίνουμε Ευρώπη και η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Ναι, ναι, ναι. Τον βάζει αλλαγή ο κολλητός σου. Ναι. Εκεί που είμαστε 0-2 και αούσου του. Μπαίνει μέσα, το κάνει το παιχνίδι έτσι, ναι. Χωρίς λόγο. Ναι, αυτά είναι. 1-2 ναι. Και κατοχή στο τέλος. Με την ΑΕΚ αδιάφορη. Κάτι υπόθηκε από τον πάγκο στο 0-2 του Βρίζα, τελειώστε τα για πια. Και κάτι το 0-2 του Βρίζα που έσαιρνε μαζί με τον Βασίλη τον Παπαπαπα. Παρέα ναι, που το βάλανε. Ναι, μαζί. Παρέα. Α, το βάλω εγώ, όχι φίλε μου. Εγώ. Σε παρακαλώ μετά από εσά. Ναι. Και αν είναι δυνατόν, δεν θα σα χαλάσω. Εντάξει, είμαστε στο πέταλο πιτσιρικάδε τώρα. Αυτό είναι 96. 96 που είναι. Όλο το πέταλο δικό μα. Το 1. Στο 10, του λέω, βλέπω λίγο παιδιά διπλό είναι, του λέω. Όχι, εσύ διπλό είναι. Λέω την παίρνω χαμπάρα. Εγώ γιατί έπαιζα μπάρα, καταλάβαινε. Ναι, ναι. Εγώ μια άλλη τώρα δίπλα μου. Τι μπάρα να παίξουν. Ναι. 0-1. Όχι, το λέω, μην αγχώνεστε. Λέω τελειωμένο είναι. Θέμα χρόνου. Ναι, ναι, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε. Βάζει και ο Ζήσης παρέα με τον ναι, Βασίλη Αγκαζέ. Ναι. Πήγανε αυτό το γκολ. Ναι. Ο Ζήσης στο μεταξύ δεν πάει, δεν το σιγουρεύει, πάει και τον μπουμπουνάει. Ναι, εκτέλεσε ναι, από τα τρία μέτρα. Ναι, πάρα πολύ. Να πάει μπάλα, να το πάει λίγο ψηλά. Να πάει στον Περισσό. Να σκοτώσει δύο. Ναι, 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 κανονικά. Τέλος πάντων, γίνεται το 0-2 και ξαφνικά βλέπω μια αναμπουμπούλα στον μπάγκο. Μπαίνει και ο Παναγιωτής, λέω σφίξαμε παιδιά. Να το πρόβλημα. Ναι, πρόβλημα. Η ΑΕΚ τότε στο μεταξύ αν ήθελε. Ναι, ναι. Αντίο ζωή. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά τα παιδιά στο ποδόσφαιρο, όχι ότι στήθηκε τίποτα. Τρελαθήκατε, τι είναι αυτά που λέτε. Όχι, δεν γίνεται, τα πράσιμα τα αλάκια. Μη χείρον βέλτιστον. Ναι, ναι, ναι. Κόστος οικονομίας ανάποδα ήρθε. Από Άρης πάω. Από Άρης πάω, βέβαια. Ναι. Πώς την πήρε αυτήν την απόφαση που τον έζησες. Ένα γνήσιο τέκνο της αγενής οικογένειας. Ένα αναμφίβολο γνήσιο τέκνο της αγενής οικογένειας, ναι. Ο Κωστάκης. Με συμμετοχή και σε σύνδεσμο εκεί στην περιοχή της του Μουσού. Όχι, 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 δεν υπήρχε σύνδεσμο. Όχι, όχι, τίποτα. Λάθος, ποτέ δεν μπλέχτηκε συνδεσμιακά. Απλώς τότε ήταν καλοκαίρι του 1991. Ήταν πρόεδρος στον Άρη. Ο Ηλιάδης, που μετά και από χρόνια ξανά έγινε πρόεδρος. Α, που ναι. Το ψάχνει για τα λεφτά το χλωτάπιτα. Ναι, γιατί... ναι, αυτό το μοντελάκι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το μοντελάκι. Αυτό το μοντελάκι. Αυτά τα χωρίς ανταλλακτικό. Ναι. Εμένα θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά να έρχονταν στον ΠΑΟΚ. Το πρωί, να φανταστείς, έκανε προπόνηση με τον Άρη, ναι. Και το απόγευμα με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι παγκόσμιο έχει γίνει φαινόμενο. Αυτό. Ναι, το πρωί έκανε προπόνηση κανονικά. Και το μεσημέρι με παίρνει και τον μου λέει. Τον πουλήσανε. Ναι, τον αφήσανε ελεύθερο. Γιατί? Ναι, γιατί έχουν πρόβλημα. Γιατί είναι αυτές οι επιλογές. Εδώ διώξαν τον Γκάλη, θα με τρελάνεις. Ναι. Εδώ πήραν απόφαση, κάνανε μια σύνδεση και λέει: φταίει ο Γκάλης. Ναι. Δεν θυμάστε αυτό, δεν γίνεται. Είναι τα παγκόσμια χρονικά. Ναι, στην κόντρα Γιαννάκη Γκάλη. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό ποτέ. Κράτησε ο Γιαννάκης. Ναι, δηλαδή τον κορυφαίο καλαθοσφαιριστή αναμφίβολα όλων των εποχών που πέρασε από την Ελλάδα. Ναι. Τι να λέμε τώρα για τον Νίκο τον Γκάλη. Ναι, δεν μπορούμε έτσι, να πούμε τίποτα. Μα έχει κάνει, μα γέμισε ψυχολογικά τραύματα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί είμαστε αντικειμενικοί. Δηλαδή αυτοί είχαν τον Γκάλη, θυμάμαι τότε, εμεί είχαμε τον Τζάκη. Ναι. Και λέγαμε είμαστε εισάξι, πάμε να παίξουμε. Ακούς, κανένα πρόβλημα. Εμείς Ζαχαρία, Κατσούλη και Μάνθο, ναι. Και αυτοί Γιαννάκη και Σούμποτιτς. Και εμείς εκεί θα παίξουμε. Ναι. Αλλά φυσικά στο πέρασμα των χρόνων κάναμε την ομάδα που έπρεπε. Ναι. Έτσι και γίναμε σε κάποια στιγμή ισοϊψής, κάναμε τις νίκες μας, πήραμε το κόβατς μας. Με εκείνο το μάτς. Το κυπελούχο πήραμε το κόβατς. Πήγαμε στη Σαραγώσα το Μάρτιο του 1991. Ναι. Ναι, το Μάρτιο του 1991 είναι. Με Μπάβλου και Πρέλεβιτς. Πήγε να μας στήσει η διαιτησία και κρεμόντουσαν τα παιδιά. Και είναι το 76-72. Ναι. Ξαναπήραμε μετά. Με διακοπή, κάναμε διακοπή στο παιδί. Ναι, 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 βέβαια, εκεί ήμασταν. Μα ήμασταν εκεί, ονειρική εκδρομή. Και το κλου της βραδιάς ήταν τελειώνει εκεί το μάτς 10 η ώρα στη Γενέβη. Και πάμε εμείς μετά, λέω πάμε να φάμε. Φίλε μου, πήγαινα 10 και 4 εστιατόρια. Δεν υπήρχε τίποτα. Κλειστά όλα. Λέω έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Λέω έχετε εμφύλιο, έγινε κάτι και δεν έχω καταλάβει. Ναι. Εμείς ξέρεις, ήταν οι μέρες που θα ερχόταν ο Παπαθεμελής. Που τα κλείνει τα μαγαζιά 4 η ώρα. Που έγινε σκάνδαλο, ξέρεις, βγαίνουν όλους στους δρόμους. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή. Εμείς θα ξενυχτάμε μέχρι το πρωί. Ναι, από τα γνωστά. Ο άνθρωπος τι είχε πει, ακούς. Κλείστε 4 η ώρα. Και σκάνδαλο.
Τέσσερις! Και ήταν οι χρυσές εποχές. Εγώ θυμάμαι να βγαίνουμε από το Ρεξ στην Αθήνα, στην Πανεπιστημίου, με σόπια. Σόπια κανονικά, για σούπια. Και να θυμάμαι δίπλα μου ένα τραβέλι δύο μέτρα με σόπι. Ναι. Σουρεάλ εικόνες. Αυτές είναι οι σκηνές απειροκάλυψης. Αυτά μένουν. Αυτά σε κάνουν σοφότερο και εμπειρότερο. Αυτό, φίλε, πραγματικά, τώρα που το σκέφτομαι, τότε πιτσιρικάς μου ήταν πολύ φυσιολογικό να βγούμε για μπάχαλο, εγώ, ένα τραβέλι, ένας σουρωμένος, με λαμέ. Ωραίος φίλος και Σταύρο, μπράβο. Δεν τα περιβρεθήκαμε και στο μαγαζί. Κοινή παρέα. Και χαρακτηρισμένοι στο γέμισμα πάνω, λέμε τι τον αλήτη να πούμε, τι κάνει, βγαίνουμε έξω μανούρα. Αθήνα τώρα, φίλε, καθυστερημένοι όλοι, δεν υπάρχει ένας κανονικός. Εποχές που τα μπουζουξίδικα δουλεύαν 7 στα 7. 7 στα 7. Έτσι. Και όχι Παρασκευή και Σάββατο και αμάν βόηθα Παναγιά. Ποιο θα έρθει και 600 τηλέφωνα. 7 στα 7, όχι μόνο τα μπουζουξίδικα. Δεν υπήρχε μέρα που να μην κάνει να μην έχει. Μα ήταν εποχή που η μεσαία τάξη στην Ελλάδα οργίαζε. Δηλαδή, εγώ είχα εκείνη την εποχή 15 καλούς φίλους και άλλες τόσες φίλες, που οι 13 ήταν πάρα πολύ καλά, ο ένας ήταν μέτρια και ο άλλος ήταν καλά. Άσχημα δεν είχα κανέναν. Ναι. Πασόκρεφε. Δηλαδή ήταν. Άστα τα Πασόκ, αυτά τα κινεζογαλλικά που με λέτε τα Πασόκ. Ήταν Ελλάδα. Η Ελλάδα το όπως πρέπει. Η Ελλάδα η οποία πρέπει να την αντιμετωπίζουν όλοι σαν το εξοχικό. Δηλαδή πρέπει να τη φορτώνουν χρήμα. Μα δεν γίνεται. Εμείς έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα, την καθημερινότητα, τις κοπέλες, τους άντρες, τα φαγητά, την εστίαση, τις Χαλκιδικές, τις Κρήτες. Στηρίξτε. Ζώα. Ναι, στηρίξτε, δηλαδή. Εσύ, ρε Άγγλοι, έμαθα να δουλεύεις. Για μένα δουλέψτε και συμφέρετε εδώ. Και στο φινάρι τι δουλεύεις. Πες 5.000 ευρώ το μήνα και τι θα κάνεις, δε φλάκι. Βρέχει όλη την ώρα. Έτσι. Ενώ αν έρθεις εδώ πέρα, πασουρώνεις. Σε βάζεις μέσα στον κάβο στην Κέρκυρα ή στο Μάλι στην Κρήτη, ξεφτιλίζεσαι. Δεν το λέμε σε κανέναν. Ναι. Δεν το λέμε σε κανέναν. Κύριε, ο παράδεισος, κανονικός, η γη της επαγγελίας. Έρχεται εδώ η άλλη και βγάζει να πούμε όλα τα αποθυμένα της για ένα χρόνο που είναι εκεί με τον Τζον από το Κάρντιφ που τη βλέπει και ξερνάει. Και έρχεται εδώ πέρα και βγάζει τα μάτια της. Ωραία. Έτσι είναι ακριβώς, φίλε. Να το κάνουμε διαφημιστικό αυτό. Ε? Animals, ζώα και έτσι. Animals. Θα ξεκινάμε έτσι. Animals. Εντάξει. Σοφία, wake up. Θα μπει στο χώρο του τζόγου, θα τα πατήσει σήμερα. Θα ακολουθήσει τη διάλα. Λοιπόν, πρέπει να μπει, πρέπει να ακολουθήσει. Ναι, πες, θα ακολουθήσει. Να ακολουθήσει εσάς. Ναι. Θα σας ακολουθήσω λοιπόν. Ένα δεκάρικο, γελίο πέτα. Ένα, ναι. Ένα δεκάρικο έτσι. Για αρχή, για το καλό. Έτσι. Για το καλό. Και να ξέρεις κάτι. Όποιος παίζει αρχικά, κατά ένα μαγικό τρόπο, έτσι, οπουδήποτε, πάντα κερδίζει. Αυτό είναι κάτι απίστευτο. Είναι όπως το σύννεφο του Γκαντέμι. Να ξέρετε, κύριοι, υπάρχει και ένα σύννεφο του Γκαντέμι. Κάποιος που δεν κερδίζει, έγινε μια φορά μια στιχομηθεία. Έτσι, ήμασταν σε ένα ναό του τζόγου. Έτσι, παίζαμε διάφορα παιχνίδια και είχαμε έναν ο οποίος έχανε συνεχώς. Και ένα μέλος της παρέας ήταν 70χρονος. Αυτά εξελίσσονται όλα πριν από 10 χρόνια. Ρωτάει λοιπόν ο 30χρονος τον 70χρονο τότε. Το λέει, δεν Νικήτα, Νικήτα το λέγω. Άγιος άνθρωπος ο Νικήτας, σε λέσκες μεγαλωμένος. Είναι από αυτούς που λένε, αφήστε με να ησυχάσω, να πάω σε μια λέσκη μέσα να κλειστώ, να περάσω ήρεμα. Για δύο μήνες, για τρεις. Όπως έλεγε και η Βλαχοπούλου στη Χαρτοπέχτρα. Ναι. Και λοιπόν ρωτάμε τον Νικήτα, το λέμε με Νικήτα, το λέμε. Αυτός είναι 30 χρονών και παίζει από τα 26 και χάνει 4 χρόνια συνέχεια. Δεν θα κερδίσει ποτέ, λέει, φίλε μου, είναι το σύννεφο. Ποιο σύννεφο, ρε, λέει, αυτό το σύννεφο της Γκαντεμιάς που είναι από πάνω. Και τον ρωτάω εγώ έτσι με απλοϊκότητα. Και ρενική αυτό πότε φεύγει και μας δίνει την απάντηση κουμπί κουμπότρυπα. Τι, μπορεί να μην φύγει και ποτέ. Ποτέ, να σε ακολουθάει συνέχεια. Δηλαδή τι τον είπε τον άνθρωπο, αυτοκτόνησε. Δεν κερδίζει ποτέ. Τζάμπα πολεμά, τζάμπα κάνεις. Όχι, και δεν είναι μόνο στο τζόγο, γενικά. Το σύννεφο είναι παντού. Γι' αυτό λέμε ότι η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι την κυνηγάς. Υπάρχει τρόπο να την προσεγγίσεις. Να την προσεγγίσεις, α. Υπάρχει τρόπος. Δηλαδή, βασικά δεν παίζεις με την τύχη. Την χαϊδεύεις. Δεν την προκαλείς πόνο, δηλαδή, σαν το Μαρκίσιο Ντεσάν. Όχι, όχι. Και όποτε καυλαντήσει, να είσαι εκεί. Για το Μαρκίσιο Ντεσάν ξέρεις κάτι. Διάφορα. Ναι, δεν πάτα από στον αέρα, το ξέρω. Θα ήθελα να κάνω μια τέτοια εκπομπή, βέβαια. Απίστευτος, ε. Ναι, ήταν, ναι. Ο Μαρκίσιος Ντεσάντ ήταν ανώμαλο. Ο παδός της θεωρίας της ερωτικής που προκαλεί σε όλες αυτές τις πράξεις είναι σκοπός του να προκαλείς πόνο. Πόνο φεύγοντας. Έτσι και βγήκε και γνωστός ο σαδισμός. Βγήκε από αυτό, ναι, η έκφραση. Ναι, αλλά μιλάμε για μια κατάσταση που δεν πάω από στον αέρα. Ναι, όχι, δεν μπορείς. Ναι.
Μαρκίσιος Δεσάντ, Γάλλος συγγραφέας, ναι, και φιλόλογος. Το οχτάρι της. Ναι, αυτός. Το πρώην οχτάρι της Γιουβέντους. Και ναι, πού πήγε, δεν θυμάμαι. Αυτός πρέπει να πέθανε γύρω στο 1815. Ναι. Ναι, αλλά δεν ξύπνησε να πει και είπε, θα προκαλώ πόνο. Oh. Διαπίστωσε, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο. Μ' αρέσει, εστά που ξέρεις για Μαρκίσιο, ναι, μ' αρέσει, για πες. Ναι, διαπίστωσε ότι αυτό το πράγμα προκαλεί υπερδιέγερση σε όλους τους άλλους και το δούλεψε. Δούλεψε. Το δούλεψε. Έμεινε 30 χρόνια σε σοφονιστικά ιδρύματα, να ξέρεις, ναι, πληροφοριακά, ναι, το γνωρίζεις, ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και έβγαλε το γνωστό σαδισμό, ναι, που λέμε προκαλούμε πόνο. Ναι. Ενώ αυτοί που δέχονται το πόνο, όπως λέγονται, μαζοχιστές. Αυτός το έκανε σαδομαζοχισμό, ναι, ο χαμός. Πάρ' τα όλα. Ο χαμός. Πάρ' τα όλα. Τέτοιο, πάω σε ένα φέτης, τέτοιο πόνο, εγώ θέλω να προκαλέσουμε στην ΑΕΚ την Κυριακή, γιατί εμένα από αυτά τα μάτς, mm-hmm, που έρχονται, τα, mm-hmm, επόμενα τέσσερα, τη ΑΕΚ είναι ο κόμβος. Είναι η στιγμή που σε πουλάνε οι φίλοι σου, οι δικοί σου άνθρωποι. Ιδέα για blog παραμονές του ΠΑΟΚ ΑΕΚ, να κάνω μια αναφορά στο Μαρκίσιο. Βέβαια. Ναι. Βέβαια, να δουλευτεί αυτό. Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Βέβαια. Γι' αυτό με έχεις την προσοχή. Έτσι, έτσι. Είμαι η επικοινωνιακή αιχμή του ΠΑΟΚ. Τέλειο. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο σε τέτοιο επίπεδο. Μπράβο. Μπράβο, φίλε, πάντα να μου δίνεις τις ιδέες. Είναι κάτι πρωτοποριακό. Πήγαμε τώρα, Μαρκίσιο, δεν σαν. Μ' αρέσει. Πολύ προσωπική. Είναι πολύ διάστατη. Πολύ διάστατη. Θα κράξουμε ένα νομοσχέδιο. Ναι. Θα μιλήσουμε για Μαρκίσιο Δεσάν. Θα μιλήσουμε για την Κολμπέτ. Ναι, θα αποθεωθούμε για τις επόμενες θεσινές. Θα δώσουμε σημερινές. Και να ξέρετε κάτι. Αυτό που. Αυτό το διάβασα, να ξέρετε, δεν είναι δικό μου. Αυτό που θέλετε να μας αποθεώσετε, αλλά ντρέπεστε, ναι, να μην ντρέπεστε, να το κάνετε άφοβα. Ναι. Θα δεχόμαστε την αποθέωση. Όπως και το ανελαίτητο κυνηγητό. Δεν μας αρέσουν τα ημίμετρα. Κάτσε να δούμε αν μας αποθεώνει το κοινό, φίλε. Ωραία, περίμενε. Θα θέλαμε ο Κωνσταντίνος. Αθήνα μας ακούνε, να ξέρεις, Σταύρο, και φιλοσοφία. Πολύ πράγμα. Ναι, έτσι. Ναι. Φλόρινες, Θεσσαλονίκες, εννοείται. Παντού. Χαλκιδικές. Κρήτη, Κρήτη, φίλος μου, φίλοι, παρέα μεγάλη. Και όλο ένα μεγαλώνει το ακροατήριο. Στόχος μας, εμείς απευθυνόμαστε έτσι στους υγιώς σκεπτόμενους. Ναι. Δεν έχουμε εδώ άκρατο οπαδισμό. Όχι, ρε φίλε. Θα λέμε για όλους. Και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη. Θα πούμε και για τον Ηρακλή, καθώς καλώς εγώ των πραγμάτων. Να αρθεί σε κατηγορία. Μακάρι να έρθει κοντά μας. Ένα απλό πράγμα. Έχουμε φίλους Αργενούς. Πάρα πολλούς, φίλε, είναι αυτό. Ναι, αδέρφια μας. Πάρα πολλούς. Δεν το συζητάω. Του συχαινόμαστε μόνο για 90 λεπτά πριν κάθε γύρο. Ναι, όχι απλώς συχαινόμαστε. Ναι. Και συχαινόμαστε αυτό εδώ που βγάζουν τώρα το καινούργιο πάλι αυτό που το ξέραμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το 80% των ΠΑΟΞΙΔΟΝ ήθελε τον Άρη στην Α Εθνική. Κακός, αλλά να το τον ήθελε, τον ήθελε, φίλε, τον ήθελε. Είναι ωραίες αυτές οι εβδομάδες. Ναι. Τα πριν και τα μετά, η καζούρα, η σωστή. Ναι, έτσι. Φίλε, όμως πάλι με το που ανεβήκανε, έχουν αυτό το διαβολικό να σε κάνουν πάλι να τους σωθείς προς το μίσος. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Ενώ έχουμε όλη την καλή διάθεση. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Με ανοιξιάτικη διάθεση. Αυτή είναι η λέξη. Ανοιξιάτικη διάθεση. Αυτή ακριβώς. Ναι. Ξαφνικά έρχεται ένα κύμα ανισορροπίας πάνω. Εγώ χθες πάλι άκουσα από τα αθλήματα, Champions League. Φεύγω, γιατί θα μαλώσω. Ανεβάζουν μια φωτογραφία από τα νέα αποδυτήρια. Άκου τώρα. Τα νέα αποδυτήρια της Άντι Τσέλσι, ας πούμε. Άκου, ρε. Βλέπω, λέω, τι κάνανε, ρε. Ανοίγω τη φωτογραφία. Έχει ένα καθισματάκι. Ναι. Βαμμένα, τα άποψαν. Οκ, normal. 210 ευρώ. 200 ευρώ, θα σου πω. Μια ψευδοροφή που έχει ένα αποτύπωμα του Άρη, εύκολο. Και λαμπάκια γύρω-γύρω, λέγω, μου δυνατά LED. LED. Ωραία, LED. Δουλειά, αυτό που είδα εγώ στη φωτογραφία. Ένα χιλιάρικο. Ναι. Μου στείλει ένας φίλος στα αποδυτήρια της Νίκης Ευκαρπίας. 9 κλάσεις καλύτερα. Ναι. Και ξαφνικά βλέπω παντού τη φωτογραφία με τα αποδυτήρια. Τα νέα αποδυτήρια. Τα νέα αποδυτήρια και τι είναι αυτά και εκπληκτικό και έτσι και αλλιώς. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει κάτι άλλο που δεν, έχουμε δει. Ναι. Εγώ λέω τώρα, μην αδικό και τον Κάρι. Και μου πει, κάτσε, ρε φίλε, έβαλα 50. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα δικό κανέναν. Ωραία. Να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, και ξαφνικά ένα κύμα ενθουσιασμού για τα αποδυτήρια με την ψευδοροφή, ένα χιλιάρικο δουλειά. Που εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό που είδα. Στη φωτογραφία είναι το κύμα ενθουσιασμού. Μάλιστα. Σου λέω, δεν θέλω να δικήσω τον Άρη σαν σύλλογο που μπορεί να έχει κάνει 500 πράγματα παραπάνω που δεν τα ξέρω, δεν τα βλέπω στη φωτογραφία. Ωραία. Ένα κύμα ενθουσιασμού να πάθει σε κεφαλικό. Κύμα λοιπόν, ε. Κύμα ενθουσιασμού, ναι. Που όπου φίλε και. Άστο, πολύ μπροστά είναι. Και φωτογένεια. Ναι. Και, τέλος πάντων, αυτά με τρελαίνουν αυτούς. Ενώ αν το πάνε ήσυχα και ταπεινά. Ναι, θα περάσουμε καλά. Σε στεία θα περάσουμε. Ωραία χρονιά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα έρθει και ο Ολυμπιακός εδώ.
Ναι, που είναι αντίπαλό μα ο κύριο, στο ναι, Χαβιλάου, ναι, στο κλάνα τη Βικελίδη. Ναι. Μακάβει να το κερδίσουν. Στο όνομα του πρώτου προπονητή του ΠΑΟΚ. Εντάξει, θα τα λέμε όλα. Το ξέρει αυτό πιστεύω. Δεν νομίζω να είσαι άπειρο. Ότι το ψάχνουν ναι, τι όνομα θα το πούνε. Για να τα λέμε όλα, παιδιά στην κουμπί. Ναι, για πε, δεν το ξέρω. Ναι, ψάχνουν τι όνομα θα το πούνε. Τι να πούνε, στον Τίνο Σκούη. Πεχτάρα, δε φίλε. Πεχτάρα, τον κάψανε. Ναι. Στο Γιώργο Σφυρό. Δύσκολα. Α, δεν γίνεται. Στο Γιώργο Κοτσίδα, χλωμό. Όχι, στο Αλέκο Αλεξιάδη. Εντάξει. Την παλεύω. Και πώς πήγαμε κλάνθη τη Βικελίδη. Και λένε πάμε τώρα πίσω να βάλουμε και λίγο πόλεμο και λίγο ήρωε και λίγο έτσι ναι, και λίγο αλλιώ. Αχ, κλάνθη τη Βικελίδη. Πεχτάρα. Όντω. Πολύ σημαντική προσωπικότητα για το όποιο ποδόσφαιρο υπήρχε τότε, ρε, φίλε. Έλα όμως που δεν βρίσκουν το 57-58 να προπονητή στον ΠΑΟΚ. Άντε. Ναι. Α, δεν το ξέρω αυτό. Κακιά στιγμή. Ω, και τώρα. Κακιά άντε, στιγμή. Αλλά δεν λες να μην τους κλαντήσω. Άστο. Κλειάδες Βικελίδης. Τώρα που λες για κάτι τέτοιο. Ναι. Κάνω μία πρόταση στο ραδιόφωνο. Ναι. Φεύγω από τον Άβη ξαναπάω. Όχι, στο... θα κάνω μία πρόταση. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τελευταίο. Όποιος από τους φίλους μας Αργιανούς λοιπόν αισθάνεται ότι βάλετε από τους κολλητούς μας. Ναι. Που ξέρει πώς σκεφτόμαστε. Τι διάθεση για χαβά έχουμε και πώς τους βλέπουμε αυτά τα 95 πολύ... κρίσιμα λεπτά. Μισητούς εχθρούς τα 95 ναι, λεπτά. Ναι, εννοείται. Ναι. Ωραία. Να έρθει εδώ να πει την άποψή του, δεν φίλε. Δεν είναι έτσι, αδελφέ. Δεν είναι έτσι. Ναι. Τα αποδυτήρια αυτά κάνουν 35 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Και αυτό. Τώρα που μιλάς για ονοματολογία ναι, γηπέδων, η πρόταση δικιά μου ναι, είναι, γιατί εγώ νιώθω έναν απέραντο θαυμασμό και δέος για τον Ιβάν το Σαββίδη και όλη την οικογένεια. Δεν το έχουμε καταλάβει ναι, καθόλου. Η πρόταση λοιπόν δική μου είναι συγκεκριμένη. Ναι. Η οδός Κλεάνθους ναι, να μετονομαστεί σήμερα. Ναι, σήμερα. Αύριο σε ένα δημοτικό συμβούλιο να πάρουμε μια βόση. Ναι. Σε οδό Ιβάν Σαββίδη. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο ναι, ο Άγιος αυτός άνθρωπος ναι, που μπήκε στα διοικητικά της ομάδος μας και την άλλαξε, την πήγε 50 χρόνια μπροστά ναι, σε όλα τα επίπεδα, ναι, έτσι, θα νιώθει τόση μέσα του ψυχική εφορία που θα πολλαπλασιάσει στην πόλη, τις επενδύσεις. Ναι, έτσι, ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Κυρίες, σκεφτείτε το. Δεν είναι ανάγκη όλοι να παίρνουν ονόματα μετά θάνατον. Αυτά μόνο κατσαρίστα σκέφτεται. Δηλαδή. Τι είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Τι γουστάρει ο Ιβάν. Μα έτσι είναι, φίλε. Μήμα σκάκι. Ναι, γιατί τι έχει το σκάκι. Μια χαρά είναι το σκάκι. Ξαφνικά στον ΑΣ λοιπόν. Τμήμα σκάκι, τέλος. Βεβαίως θα υπάρχει τμήμα σκάκι. Και εσεί τι θέμα είχαν. Τι. Για να παίξει ποτάσμα χρειάζεται μια γκόμενα. Δεν γίνεται μόνο άντρα. Και τη βρήκε. Ναι, μάγε. Μάγε, μάγε. Το σταμάτησε μετά αυτή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να φτιάξει. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία επικοινωνιακά και σωστά. Εν ζωή να νιώσει ο άνθρωπος την υπέρτατη απόλαυση. Ναι. Δρόμος μεγάλος της πόλης που οδηγεί στο γήπεδο. Όχι, χωρίς, όχι. Εγώ θέλω να το πώς το λένε, η πόλη να το σκεφτεί αυτό. Γιατί όχι. Θα διαμαρτυρηθούν όμως οι φίλοι μας. Θα ζητήσουν και να. Η οδός Καμπάνη στο Χαριλάο. Ένα δρομάκι, κάτι να κάνουν, ας κάνουν. Ας πάρουν. Δεν μας πειράζει. Κάνα πρόβλημα. Ε, φίλε μου, εμείς δεν κοιτάμε το διπλανό να μην είναι καλά. Μακάρι να είναι πάρα πολύ καλά και ο διπλανός μας. Ας έχει και μια οδό εν ζωή το Χαριλάο. Ναι, γιατί όχι. Ο Γιώργος Κολτσίδας. Όχι, αυτό δεν είναι. Στην Ελβετία, εκεί στο Φίπο έχει μια. Σε μια πάροδο. Ναι. Μικρούλακι. Ναι, ας την έχει. Δεν έχω τέτοιο. Κανένα πρόβλημα. Για να δούμε τι λέει το ακροατήριό μας. Ο Κωνσταντίνος λέει θα ήθελα να ευχαριστήσουμε για το πολύ καλό ποσό που κερδίσαμε. Με την ψυχή μας, Κωνσταντίνε, με την ψυχή μας. Εξαιτία σας, είναι αρνητικό το εξαιτία σας. Ναι. Χάρη σε εσάς. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και περιμένουμε τα νέα προγνωστικά. Τα είπαμε. Ο τεράστιος ποδοσφαιριστής της Ξάνθης, του Άρη, της Καρδίτσης. Βέβαια. Πού είχε πέσει. Σε Ορδαϊκό. Ποτέ, Ορδαϊκό. Ναι. Σε εμάς δεν ήρθε ποτέ. Άκου γιατί δεν ήρθε ο Μάκης ο Τζάτζος, γιατί σε αυτόν αναφερόμαστε. Και ναι, σε λέω γεγονότα τα οποία είναι ακριβώς έτσι. Όχι σαν έτσι, είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Έρχεται λοιπόν από τη Ξάνθη για να διαπραγματευτεί με το Θωμά Βουλινό. Έτσι, προσκριό διαπραγματευτεί είναι η αλήθεια. Με το Θωμά Βουλινό για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Μπαίνουν μέσα στο γραφείο και τον λέει ο Θωμάς. Εντάξει. Συγχωρεμένος Θωμάς Βουλινός πλέον, έτσι. Εντάξει, αλλά από αύριο σε παίρνουμε στην ομάδα, υπέγραψε. Το λέει ωραία, λέει το οικονομικό. Και έρχεται η απάντηση κόμβος. Mm. Πιο οικονομικό. Ποια λεφτά στον ΠΑΟΚ έρχεσαι. Η πρότασή του δηλαδή, για όσους δεν κατάλαβαν, ήταν μηδέν. Πόσα λεφτά μηδέν, ήταν μηδέν. Και διάλεξε μετά το συντοπίτη Άρη, ο οποίος για εκείνη την εποχή τον έδωσε 14 εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια δραχμές. Εκατομμύρια δραχμές, δραχμές, δραχμές. Σήμερα το Facebook δραχμές, δραχμές. Λοιπόν. Μας έστειλε ειδοποιήσεις. Μη γίνεστε σαν τους άλλους. Προσπαθείτε μόλις κάνω ένα λάθος να κάνετε επίθεση. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν θέλω να σκέφτομαι κάθε μου λέξη. 14 εκατομμύρια δραχμές. Δραχμές, ναι, ρε. Το χρόνο. Και πέρασε από τη συμπαθή ομάδα του Άρη. Αυτός ο γλυκός παοκτσής.
ο σωστός, ο έντιμος, που αν ήταν νάνος θα ήταν ψηλός. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Στην, στην καλύτερη Ξάνθη και πιο παοξίδικη Ξάνθη της ιστορίας. Βέβαια. Η οποία είχε τότε, όλη η ομάδα ήταν ΠΑΟΚ. Όλοι. Μια Ξάνθη η οποία προσέφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο άπειρους ποδοσφαιριστές προς όλες τις μεγάλες ομάδες. Τι να πω, το θυμηθούμε. Το Χρήστο το Μαλαδένι. Τον Τριαντάφυλλο το Μαχαιρίδη. Δεν ξεκίνησε από τον κορυφαίο Ζήση Βρίζα. Τεράστιος. Σκόρε, περιφερειακός επιθετικός. Ωραία καριέρα ευρωπαϊκή. Μετά τον Κωστίκο. Μετά τον Κωστίκο. Που ήταν πιο μπροστά από την εποχή του. Τερματοφύλακες. Τα πάντα, τα πάντα. Ξάνθη. Το Γεωργούση. Α, Γιώργο Ξάνθη, αχ, αγάπη μου γλυκό. Το ψηλό που ήρθε και στον Άρη μετά. Εκεί τι, μετά την Ξάνθη δεν ξανάπηξε πουθενά. Ποιο το πώς το έκανε το ψηλό αυτό. Δεν θυμάμαι, το ψηλό, ο ψηλός. Μα μόνο το ψηλός. Αυτό πάει λάτσε ψηλός και σε φωνάζει ψηλέ. Ψηλέ. Πού είσαι. Και αλλά εγώ είχα ένα ψηλό, με φώναζε ψηλέ. Δεν είσαι ηλικιός. Ψηλέ τι έγινε και το κοιτούσε έτσι, λέω, σε καζό. Εγώ είχα ένα φίλο Γιώργο, ο οποίος γυμνούσε μόνο στο κλέφτη. Στο Γιώργο δεν γυμνούσε, μόνο στο κλέφτη. Κλέφτη, γυμνούσε στο κλέφτη. Γιώργο τίποτα, διάφορα, πάει και γυμνούσε, προστάζω. Ωραία, πάμε στον Απόστολο. Η εκπομπή που κάνετε είναι από τις ωραίτερες που υπήρξαν ποτέ σε όλα τα ράδια τα τελευταία 20 χρόνια. Το χιούμορ του τύπου δίπλα σου είναι απίστευτο. Ο θα το δεχτούμε, είναι ο βασιλιάς. Ναι, το περιστατικό με το close the door του έχει μείνει. Φύγαν καφέδες στα σάκια. Έχει και άλλα τέτοια, πολλά. Ναι. Το ανεβάζουμε στο YouTube, αδερφέ, το ανεβάζουμε. Μια ερώτηση που με κάνει εδώ ο φίλος. Goldbet μπορεί να παίξει όλο στο εξωτερικό ο φίλος μας. Μπορεί να παίξει Goldbet στο εξωτερικό, φίλε Λάζαρε. Βλέπω πάρα πολύ ανανεωμένη τη Σοφία εδώ και δύο μέρες. Έχει μια γλυκιά ηρεμία. Δίπλα μας, ξεστή στην αρχή. Θα την παντρέψουμε εδώ τη Σοφία. Τη βλέπω. Γιατί να παντρέψετε. Σε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Θα σου πω γιατί μικρό όνομα τα έχω στην αρχή. Όταν ήρθε ήταν πολύ κουμπωμένη. Και είχε το βλέμμα. Βλέπω αυτούς μπουφομπούφους εδώ δίπλα. Τι με φέρανε εμένα. Πού θα βγάλω άκρη. Σιγά σιγά. Κατάλαβα ότι είμαστε μπουφομπούφους. Αυτό είναι εντάξει. Αλλά διαχειρίσιμη. Διαχειρίσιμη. Είναι έτσι, δεν είναι. Είστε ωραίοι. Είστε ωραίοι. It's... Στην αρχή δεν σας γνώριζα. Να το πούμε αυτό. Έτσι, δεν γνωριζόμουν. Πέντε, εντάξει. Όχι, ναι. Τίποτα κανείς. Δεν ήξερα τίποτα για κανέναν σας. Δεν σου είπε κανείς τι κάνεις με αυτό το σύγχαμα το έτσι για μένα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τίποτα, τίποτα κανένας. Τίποτα. Τι γίνεται αυτό πάνω, δεν κυνηγήθηκε. Δεν κυνηγήθηκε. Οπότε υπάρχει η αμηχανία των πρώτων ημερών. Ναι. Όταν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, οκ. Ναι. Δεν είσαι άλλο να σε αγκαλιάσω κατευθείαν. Και έχεις στον αέρα, μάλιστα είναι δύσκολο. Μετά όμως κατάλαβα ότι είστε πολύ ωραίοι. Ωραία. Να δείτε το σοφάκι μας. Έχουμε έναν άνθρωπο. Ναι. Ο άνθρωπος ξύπνησε τόσο και δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παίζει τένις ανελέητα. Και με ρωτάει ναι. Τι θα κάνει ο Ιστόμιν, τι θα κάνει η Κούσνοβα, τι θα κάνει η Γουάνγκ. Δηλαδή, παιδιά, ήμαρτον. Άμα ξέρουμε και το τένις, έτσι. Ξέρω εγώ θα κάνει η Γουάνγκ. Θα κερδίσει. Άτε να. Να μπει στην Goldbet και να στοιχηματίσει. Το έκανε, δουλειά του είναι αυτή. Έτσι, μπράβο. Και μετά θεωρεί εγώ ότι ξέρω. Η ναι. Κούσνοβα το. Πού να ξέρω αν είναι κοντή, ψηλή. Βασικά δεν ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Συγγνώμη το πολύ βασικά. Είναι η Κούσνοβα ή ο Κούσμος. Είναι αυτή την εβδομάδα το Korea Open. Οπότε είναι γυναικείο. Γιατί παίζει όπως είχαμε πει και η Μαρία. Ωραίο το τένις. Το έχουμε ξαναπεί. Πολύ ωραίο άθλημα. Όλα χέρι. Τα αθλήματα είναι τέλεια. Ανάλογα. Τι. Ε. 3 και 10. Εντάξει, ρε φίλε, μας έφαγε βιάζεται. Ο Άρεος το χρόνο και δαγκώνουμε εμείς το αγώνα. Έτσι πάει. Ναι, αλλά, το, ναι, το, ναι, αλλά πεινάμε, αδερφάκι μου. Ναι, α, όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει. Το κλέψα του, κλέψα του. Οι άλλοι τους λέω κλείστε νωρίτερα, ξεκινάει ο Λουτσέσκου. Ναι. Ωραία. Και με αναγκάσαν και έφαγα το διάλειμμα. Γιατί δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβες. Με κυνηγάνε, του κυνηγάω. Πάει έτσι. Ο αγώνα θα κυνηγήσει τον επόμενο. Θα δουλεύει πάντα ο εβραϊκός νόμος. Οφθαλμός αντιοφθαλμού και οδόντα αντιοδόντος. Αυτό το σου δίνω ένα χαστούκι και γυρνά στο άλλο μάγο. Κι αρκεί να αυτά τα πράγματα. Ποιο άλλο μάγο να γυρίσω, ναι. Σε παρακαλώ. Το παρακαλώ. Χαστούκι πρέπει να φας 12 για να έρθουμε στα ίσα. Μα... Οθ... Ναι, έτσι δεν πάει. Για να μην ξαναφάω χαστούκι. Όθωνά μου. Ελάτε αυλική μου, φίλη μου καλή. Συμβασιλή. Πού θα βάλουμε καμιά πανσέτα. Δεν θα δουλέψω πανσέτα τώρα, θα δουλέψω ψαράκι. Ε, τι να κάνεις, τι πρωινό. Ε, τώρα θα δουλέψω έτσι για λίγο. Ακούς, θα πάω μαζί μου και τον κορυφαίο ταξιτζή της Ελλάδος, τον Κίμο, θα ξεκουραστεί, δούλευε από τα χαράματα από τις 4. Ακούς και ήρθε τώρα κάτω γονιπετής, με κοιτάει στα μάτια. Ναι, έτσι και με λέει πού θα πάμε. Εννοείται στα καλύτερα. Στα καλύτερα. Θα δουλέψουμε λεπαντελέ. Κορυφαίο ζεύει στην πόλη. Από αυτούς
που κοιτάνε το ψάρι και κάνουν ότι καταλαβαίνουν ότι είναι φρέσκο. Ή είσαι από αυτούς που λες, ποντάρεις στην ευγένεια. Τρομάζω τη στιγμή, ναι, έτσι, και αηδιάζω όταν με λέει ο ιδιοκτήτης, έλα μέσα να τα δεις. Τι να δω, ρε, να δω τι, αδελφάκι μου. Και με σηκώνει το αμάτι, το ξέρω το τέτοιο, και οι 9 στους 10 κουνάνε και το κεφάλι συγκαταβατικά. Ναι, ναι. Και τρώω πάντων κάτι άλλο, πάντων μια πατσαβούρα, κάτι πάντων. Τρελαίνεται το αίμα μου που κάνουν τη γνώση ότι ξέρουν. Εγώ μια φορά πήγα στον Πίτσο εκεί κάτω στο Πορτοκαράς. Ναι. Στο Δημήτρη. Ναι, ναι, Δημητράκη. Που λέγεται πάνω στη ταβέρνα. Δεν αλλά... πειράζει, δεν έχει καμία σχέση. Ναι, άλλο να ξέρει, φαν τη Γκολμπέτ. Ναι, ρε. Παπαγωγή, ναι, μεσημέρι, βράδυ. Και φίλο. Και όταν κοιμάται παίζει ταυτόχρονα, ναι, κάτι, ναι, πατάει. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Και μου λέει, έλα να δει, τι να δω, του λέω. Ναι. Έλα μου λέει, θέλει να κάνει το εφέρα. Εγώ μου ήρθα ακόμη, να κάνει το ψάρι. Το χαβάλε. Και μου λέει, να σου δείξω ένα παντελή. Και τρώω να φλάς εγώ. Συστηνή. Σκοτώσα τον Παντελή. Εγώ νομίζω. Το φίλο στον Παντελή. Αφήσει τα ψάρια, ρε. Α, ναι, Παντελή, στο ένα κόστο θα φλάσει. Ναι. Αυτό δεν ήξερα, ρε φίλε, ότι όντως υπάρχει ψάρι που λέγεται Παντελή. Πού να φαντάσαι τώρα, πως δηλαδή, ότι υπάρχει Παντελή. Ωραία. Και λέω, Παντελή, λέω, γιατί έτσι, έτσι λένε το ψάρι. Λέω, του βαρά, μιλά. Και εγώ πήγα να κοιτάξω. Ναι, στον Παντελή. Άντερε. Εμένα πήγα πήγε ένα τσαούσι και τσαούσι ήταν παλιό αφεντικό μου στη δουλειά όταν ήμουν 18-19 χρονών. Ναι. Και λέω: σκοτώσανε τον Χρήστο. Και τον κάνα ψάρι. Άκου να δει τι έγινε. Ενώ τα πράγματα με το κρέας είναι απλά. Απλά, παντσέτα. Μοσχαρίσια. Χοιρινή. Έτσι, απλά πράγματα και ωραία. Ωραία. Σταυρίσια. Έτσι, έτσι. Τόμαχοκ. Γάμα από άλλε 5 λέξει θα αλλάξει προορισμό. Ναι, όχι, όχι, δεν αλλάζω. Δεν αλλάζω γιατί έχω ραντεβού. Έχει κρέα. Έχει κρεατάκι. Άμα έχει κρεατάκι, δεν θα αλλάξει προορισμό, θα αλλάξει μενού. Παντσέτα, κουτουπουλάκι, βιφτέκι. Λεπαντελέ, εμπιστευτείτε τον με κλειστά τα μάτια. Κορυφαίος και πλήρες ανακαινισμένο το κατάστημα. Τουλάχιστον ένα χιλιάρι. Απίστευτες καρέκλες. Και ο Πλιάκος το λαμόγιο με ρώτησε. Ναι, γιατί, ναι, το λαμόγιο αυτό. Το λαμόγιο, ο οποίος λέει It's coming home για το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ μου αρέσει ο Πλιάκος, απολαμβάνει. Έτσι την καθολική εκτίμησή μου. Ναι, ρε, είναι κλασικό σκουλικάκι, ναι, 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 έτσι εισαγωγικά, αγαπάω, ωραίος Αριανός, ναι, έτσι, που δεν δέχεται τίποτα. Πάντα θα πει το δικό του. Ναι, 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 και θα τα πετάει. Αυτό, αυτό. Ναι, ρωτάει γιατί δεν σε βλέπει εκεί που σε έβλεπε. Όχι, είμαι εκεί. Είμαι εκεί. Απλώς περνάει άλλες ώρες με το σκύλο του και κάνει βόλτες. Είμαι εκεί. Ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχω δει τον σκύλο του να τον βγάζει βόλτα. Τον έχω δει 10 φορές από εκεί περνάει. Αυτό σου λέω, ρε. Ναι. Ότι τον βγάζει ο σκύλος βόλτα. Α, τον βγάζει ο σκύλος βόλτα. Ναι, ναι, πολύ σωστά. Ναι, αφού μερικές φορές περνάει. Α, έρχομαι! Ναι, έτσι. Σοφάκι, μίλα μας για Γκολμπέτ λίγο. Παρακαλώ. Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο. Ναι. Θα σχολιάσουμε μια μεγάλη γιορτή για την πόλη, έτσι. Είναι μεγάλη γιορτή. Δεν είναι μεγάλη γιορτή. Α, νόμιζα ότι είναι χριστιανικό. Γιατί σε βλέπω με φωτοστέφανο γι' αυτό. Νόμιζα ότι είναι χριστιανική. 8 παρα 5 παίζει αύριο ΠΑΟΚ. 8 παρα 5, μην χαθείτε. Παρέα με την Γκόλμπετ θα είμαστε εδώ, όπως και κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Με τον Σταύρο και τον Βασιλιά. Βασιλιά μου, σου ετοιμάζω μια αφίσα, φίλε. The King. Κάντο δουλειά μου. The King. Πάμε, ακολουθεί το πέρα του Γιώργο Ζαγόρα. Θα συνδεθούμε και με το Χάγια, το που η Τσέλσι θα βρίσκεται εκεί για τη συνέντευξη τύπου. Είμαστε σε ρυθμούς ΠΑΟΚ Τσέλσι. Ήδη έχουν πέρα τα ρεμιστικά για να αντέξουμε αύριο. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Άμα βάλει κανονική εντεκάδα, άμα δεν βάλει, δεν τρώω τίποτα. Ωραία, να είστε όλοι καλά.